Έχουμε προβλέψει έναν μόλο, ο οποίος έχει μαζί με τμήμα της ακτοπλοείας προς δυτικά ένα μήκος περίπου 300 μέτρα. Στη συνέχεια αυτού προβλέπονται και τρεις εξέδρες διαστάσεων 10x10, η οποία για να μην έχουμε συνέχεια το κατακόρυφο μέτωπο, το οποίο είναι δαπανηρό, το κάνουμε αναδιαστήματα. Αυτές οι εξέδρες είναι ενωμένες με μικρό πεζογέφυρες. Όπως θα βλέπετε, αυτή τη στιγμή θα μπορεί να εξυπηρετηθεί ένα τουριστικό, ένα κρουαζιρόπλοιο μήκος περίπου 300 μέτρων και μελλοντικά, σε περίπτωση που δούμε ότι υπάρχει η κίνηση, θα μπορεί να επεκταθεί και να μπορεί να δεχτεί και πλοίο μεγαλύτερο της τάξης των 350. Αυτό είναι από τη μία πλευρά, την βόρεια. Από την νότια πλευρά έχουμε προβλέψει επίσης για ένα μικρότερο κρουαζιερόπλοιο μήκους 200 μέτρων, το οποίο μπορεί επίσης να εξυπηρετηθεί. Υπάρχει μια, αν προσέξετε, ότι ο χώρος που αφορά την κρουαζιέρα είναι διαχωρισμένο από τον χερσαίο χώρο της ακτοπλοείας, έτσι θα μπορεί να απομονωθεί για λόγους ελέγχου που είναι απαραίτητο για τις χώρες εκτός Σέγγεν. Έχουμε προβλέψει επίσης ένα δίκτυο για να κυκλοφορούν τα οχήματα, τα πούλμαν, τα οποία εξυπηρετούν την κρουαζιέρα. Και τέλος υπάρχει και κτίριο εξυπηρέτησης επιβατών. Αυτά που βλέπετε όλα έχουν υπολογιστεί, δηλαδή έχουν εκτιμηθεί. Έχει εκτιμηθεί ο χερσαίος χώρος, ο οποίος θα αναλογεί για το συγκεκριμένο πλοίο σχεδιασμού του κρουαζιερόπλοιου. Εκεί προέκυψε και ο χερσαίος χώρος ο απαραίτητος. Επίσης, με βάση την χωρητικότητα του πλοίου σχεδιασμού, έχει εκτιμηθεί και η επιφάνεια του χερσαίου χώρου, η επιφάνεια του κτηρίου εξυπηρέτησης των επιβατών της κρουαζιέρας. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας έχετε πει. Από τη δική μου πλευρά, να συμπληρώσω το φίλο Δημήτρη ότι ελπίζουμε να μην μείνουν απλά στα χαρτιά. Από τη δική μας πλευρά να προσπαθήσουμε όλοι, όπως και η Ένωση Ξενοδόχων ή όλοι οι φορείς του νησιού, να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί το νησί της Κότου, το έχουμε πει και στο παρελθόν, είναι από μόνος του ένας προορισμός. Είναι πολύ δυνατός προορισμός, πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο η καλή θέληση του Δημάρχου μας ή η δική σας, κύριε Γερασκλή, είναι θέληση όλων μας. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Και από την άλλη πλευρά, θέλω να πω ότι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται για την κρουαζιέρα δεν είναι όπως έχουμε στο μυαλό μας το incoming ή οτιδήποτε άλλο γίνεται, ή το yachting. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ο προγραμματισμός, εδώ θέλω να απαντάω στο ερώτημα της κυρίας Σβίνου, ότι ο προγραμματισμός για την κρουαζιέρα δεν είναι σε αιτήσια βάση. Το πρόγραμμα των εταιριών προηγείται 3 και 4 χρόνια. 3 και 4 χρόνια σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς σε μόνιμη βάση να κάνουμε γνωστή την παρουσία μας σε εκθέσεις ανάλογες και με κατατόπους επισκέψεις, εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε, γιατί μέχρι στιγμής οι εταιρείες δεν γνωρίζουν τη δύναμη που έχει η ΚΟΣ. Δεν γνωρίζουν τις κλίνες, δεν γνωρίζουν τα αεροδρόμια μας, δεν γνωρίζουν τη μεταφορική μας δύναμη, δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα για την ΚΟ και τη μοναδικότητά μας. Να σας πω ότι από άποψη ξενοδοχειακών κλινών, η ΚΟΣ μετράει 52.000 κλίνες περίπου και πραγματικά εμείς ως επιχειρηματίες είμαστε υπερήφανοι για την ξενοδοχειακή μας υποδομή, καθώς το 65% ανήκει στις κατηγορίες 4 και 5 αστεριών. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε νέες επενδύσεις με έμφαση στην ποιότητα και στην προσέλκυση ποιοτικότερου τουρισμού για το νησί της ΚΟ. Και βέβαια βγάζουμε και ασπροπρόσωπους όλους τους συνεργάτες μας σε όλα τα επίπεδα στο νησί μας. Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε συνέδρια, ένα από τα μεγαλύτερα συνεδριακά κέντρα των Βαλκανίων βρίσκεται στο νησί.
και γενικά τα facilities των ξενοδοχείων είναι σε μια αλφα-αλφα κατηγορία. Όσον αφορά στα θέματα που μας παρουσιάσετε για το λιμάνι, εμείς ως Ένωση Ξενοδόχων δεν είμαστε ειδικοί. Είμαστε όμως σε θέση να σας πούμε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε με όποιο τρόπο μπορούμε αυτή την επένδυση που οφείλει κάποιος να κάνει για το νησί. Μπράβο σας που το προχωρήσατε με την ευκαιρία, με το σεισμό ενεργοποιηθήκαμε προς αυτές τις κατευθύνσεις. Ωστόσο, θέλω να επισημάνω ότι πρέπει να σταθούμε όλοι μαζί για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν γίνει από το σεισμό στο λιμάνι. Και είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση που βιώνουμε τώρα. Φτάνει Μάρτιος, θα έρθει η τουριστική περίοδος και βέβαια δεν θα έχει γίνει καμία μα καμία ενέργεια. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, ότι επαναλαμβάνεται το κλασικό ελληνικό φαινόμενο. Ο ζήλος που επεδείχθη τις δύο πρώτες εβδομάδες δεν συνεχίστηκε. Άρα λοιπόν, πέραν αυτών των ενεργειών, εγώ είμαι λίγο αποσιόδοξη, να σας πω την αλήθεια, γιατί οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι τέτοιες που δυστυχώς αυτές οι μελέτες καταλήγουν ως αρχείο. Ελπίζω αυτή τη φορά να είναι κάτι διαφορετικό και να μας εκπλήξει όλους. Εγώ θα πρέπει να επισημάνω ότι πράγματι χρειαζόμαστε εμπορικό λιμάνι. Μην βλέπουμε τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης δεν είχαμε την ανοικοδόμηση που είχαμε. Βλέπουμε ότι τώρα προχωράει, βρισκόμαστε σε μεγάλες ανάγκες και δεν μπορούμε να μιλήσουμε αυτόν τον παράγοντα, μεταφοράς εμπορευμάτων αδρανών. Πράγματι, πηγαίνουμε στα containers, εμείς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Λέμε για πρωτογενή τομέα, μιλάμε για εξαγωγές. Δεν μπορούμε να διώξουμε εμπορεύματα από την ΚΟ. Δεν μπορούμε να εξυπηρετούν τα γύρω νησιά. Οι μεταφορές μας σε εμπορεύματα πάσχουν. Το κόστος είναι τεράστιο. Μεταξύ των νησιών δεν υπάρχει μεταφορά εμπορευμάτων και το κόστος είναι τεράστιο. Από Αλεξανδρούπολη, οτιδήποτε φύγει από τα γύρω πρέπει να περάσει μέσα από Πειραιά. Και το εμπόρευμα που πάει, παραδείγματι, στη Σίμη, στην Κάλυμνο, να μην πούμε την ΚΟ, το κόστος είναι τεράστιο. Πολλές φορές το κόστος μεταφοράς υπερβαίνει το κόστος του εμπορεύματος. Απλώς να εκφράσω την ικανοποίησή μας στην πάγια θέση του Εμπορικού Συλλόγου, η οποία έχει εκφραστεί και από τον επίτιμο πρόεδρο μας και πρωτεργάτη στην κρουαζιέρα, τον Ευάγγελο Μουτζουράκη, ότι η θέση πρέπει να είναι κοντά στην πόλη, ώστε αυτοί που δεν αγοράζουν τις εκδρομές να μπορούν να περιηγηθούν στην πόλη κοντά και να δουν και την πόλη μας. Απλώς... Βασικά συγχαρητήρια για το σχέδιο. Δηλαδή, η αφορμή του σεισμού ήταν να μπει στο τραπέζι και να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σχέδιο, το οποίο έτσι αλλιώς το είχε ανάγκη το νησί. Το θέμα είναι λίγο τα πράγματα έτσι ρεαλιστικά, πρακτικά τι κάνουμε. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, έτσι, γενικώς. Δηλαδή, έπρεπε να γίνει κάποιος σεισμός, τώρα ο Θεός να μας φυλάξει να μην γίνει δεύτερος. Γιατί δεν θα είχε ούτε πλοίο θα μπορούσε να αράξει. Πιστεύω ότι πρέπει το σχέδιο αυτό να έχει καλύψει και κάτι ό,τι σχέση έχει με τα Μέγα Ιωτ. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε η Μαρίνα δεν είναι αρκετή. Υπάρχει μια τέτοια ζήτηση που δεν είναι αρκετή και τα Μέγα Ιωτ, δηλαδή μια τέτοια επένδυση με ένα τέτοιο κόστος, πρέπει να συμπολογιστεί και το έσοδο από τα Μέγα Ιωτ, τα οποία κινούν διαφορετική ποιότητα κόσμου. Έτσι. Είναι όπως έχουμε ένα κρουαζιλιόπλοιο, όπως έχει δηλαδή ένα κρουαζιλιόπλοιο διακινεί ένα inclusive ξενοδοχείο. Το ίδιο συμβαίνει με το individual, τον κόσμο που φέρνουν και τους πελάτες VIP με τα θαλαμιγά. Πιστεύω ότι θα μπορέσετε να βρείτε το δρόμο για να μπορέσει να υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό. Αλλά θα πρέπει εκτός αυτού, επειδή εντάξει, είμαστε στην Ελλάδα, είναι δύσκολα το να πραγματοποιούνται τέτοια έργα, θα πρέπει άμεσα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ό,τι έχει σχέση με τις πρόχειρες εγκαταστάσεις. Ήταν να δοθεί σε μια μεγάλη εταιρεία κρουαζιέρας, να φέρει να τα φέρει, γιατί αλλιώς αν περιμένουμε από τους άλλους θα γίνει τίποτα. Εμείς είμαστε υπέρ του να δοθεί, δεν ξέρω πόσα χρόνια που έγινε το αεροδρόμιο, που έγινε αυτό, να ανοίξει, να κάνουν τις επενδύσεις, να πάρουν τις άδειες αυτοί και να προχωράμε. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη προσπάθεια, νομίζω, για να πιστούμε για τη χρησιμότητα της κρουαζιέρας. Είναι δεδομένο. Εμείς, όπως κύριε Δήμαρχε και κύριε Αντιδήμαρχε, θα θέλαμε να μας το στείλετε σε ψηφιακή μορφή, να το δούμε σαν τεχνικό επιμελητήριο και μετά θα τοποθετηθούμε, γιατί θέματα όπως λιμάνια, αεροδρόμιο, νοσοκομείο είναι μείζωνα και θα θέλαμε να τα δούμε με προσοχή, με τη διοικούσα,
πιθανόν να ζητήσουμε και κάποια επιτροπή να τα δει. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω, αν δεν ξέρω αν είναι κάτι που θα το συζητάγαμε πιο μετά, για το ζήτημα της επέκτασης της Μαρίνας. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σημείο που αναζητούμε θέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να βρούμε. Μπορούμε να πληρώσουμε 20 θέσεις επιπλέον αυτή τη στιγμή για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Ο κύριος Μαραγκός έτσι γνωρίζει εκ των έσω όλο αυτό το θέμα. Συν τη ζήτηση που υπάρχει από τις υπόλοιπες εταιρείες. Εκτός ότι γίνεται πολύ δύσκολη η δουλειά μας και φεύγει κόσμος, δεν μπορούμε να καλύψουμε τις άμεσες ανάγκες μας. Δηλαδή ζητάμε να φέρουμε κόσμο, έτοιμο κόσμο. Το booking είναι ήδη προγραμματισμένο, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Σε τι δρόμο είμαστε σε σχέση με την επέκταση της Μαρίνας μας? Για το σχέδιο που βλέπω σαν καπετάνιος και σαν ναυτικός παλιός είναι άριστο. Για μένα δηλαδή μπορώ να μπω μέσα στον πουλσάρι και το κάνω έτσι, να το αράξω. Έτσι που βλέπω τους καιρούς. Συγχαρητήρια και καλωσορίσατε κύριε Πρόεδρε της Κουραζιέρας στο νησί μας. Επίσης θα ήθελα να πω ότι όλο το λιμάνι είναι όπως είναι χθες. Λες και έγινε ο σεισμός χθες. Τι θα γίνει το καλοκαίρι? Θα πεθάνουμε? Βλέπω τα πράγματα δεν προχωράνε τίποτα. Η σεζόν ξεκινάει. Εγώ αναγεννήθηκα. Πήρα το Στέφα Μαρ και ξεκινάω. Σας το λέω ενημερωτικά. Το Στέφα Μαρ ανήκει πλέον στην οικογένειά μας. Και μαζί με τους... Επειδή ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει για αγορά, θα το νοικιάσουμε για το καλοκαίρι και τα χαρτιά θα γίνονται μέσα πάνω στη δουλειά της αγοροπολισίας. Είμαστε σε αυτό το στάδιο με την οικογένεια Λομζή και τους ευχαριστώ κιόλας γιατί αυτοί οι άνθρωποι με φώναξαν, μου δώσαν το βαπόρι κατ' ουσία και θέλουν να με βοηθήσουν. Ευχαριστώ και σας όλους που με βοηθήσατε. Και θέλω να πω για το έργο, μακάρι ο Θεός να δώσει να ξεκινήσει και αύριο. Όντως αυτό που είπε ο κύριος και η κυρία, είναι πολύ βασικό να οργανωθείτε και να είσαστε μια γροθιά, πραγματικά μια γροθιά, γιατί έχουμε περάσει αρκετά μέρη, αρκετούς προορισμούς που δεν θέλω να αναφερθώ, ούτε συγκεκριμένα που δυστυχώς δεν πήγανε καλά τα πράγματα, γιατί δεν υπήρχε ομόνοια, δεν υπήρχε πρόγραμμα, δεν υπήρχε τίποτα. Εδώ χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω ότι είσαστε όλοι αγαπημένοι για το καλό του τόπου, για το καλό του νησιού και νομίζω ότι θα πάτε καλά. Βέβαια, αυτό που είπατε επίσης για το θέμα της προώθησης των προϊόντων σας είναι πολύ βασικό, πρέπει να οργανωθείτε σαν διάφοροι φορείς, να επισκέπτετε τις διάφορες εκθέσεις, νομίζω μερικοί το κάνετε, αλλά πρέπει να το κάνετε ίσως πιο οργανωμένα. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα είναι το C-Trade στο Μαϊάμι. Εντάξει, ίσως δεν είναι φέτο χρήσιμο και δεν μπορείτε τώρα να πάτε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να οργανωθεί. Το άλλο είναι να πρέπει να επισκεφτείτε μεγάλους tour operator, όπως είναι η Thompson ή η TUI, που σας φέρουν κόσμο, που νοικιάζουν ξενοδοχεία εδώ. Αυτοί έχουν και πλοία, αυτοί μπορείτε να κάνετε συμβάσεις, να φέρουν και να κάνουν partly home porting από το νησί εδώ. Μαζί με το cruise and stay, να αφήνουν ανθρώπους να παίρνουν μια εβδομάδα κρουαζιέρα και ξανά. Δηλαδή υπάρχουν πολλά προγράμματα, αλλά πρέπει να τα συντονίσετε. Και το τελευταίο που είπε ο κύριος εδώ από τα minibus και από τα ταξί, όντως είναι σίγουρα καλύτερο να μπει μια κρουαζιεροεταιρεία να αναλάβει αυτές τις υποδομές. Τώρα δυστυχώς που το λέω, όπως είναι η χώρα μας και όπως είναι οι επενδύσεις δύσκολες και εμπιστοσύνες και αυτά, εγώ ήμουν πριν από 15 μέρες στο Μαϊάμι. Οι μεγάλες εταιρείες που είχαν πραγματικά δείξει ενδιαφέρον πήγανε και επενδύσανε κάπου αλλού, γιατί τους χάσαμε για τον ΑΒ λόγο, δεν θέλω να πω σε αυτό το. Βέβαια θα ξαναγυρίσουν και όντως είπανε ότι όταν φτιαχτούν, δηλαδή το κάθε λιμάνι εδώ στην Ελλάδα, να σας πω ένα απλό παράδειγμα που μου είπανε, έχει δικούς τους κανονισμούς. Ο ένας είναι όμικρον εταιρεία δημοτική, το άλλο είναι οργανισμός λιμένος, το άλλο έχει κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς και ο καθένας βγάζει τους δικούς κανονισμούς. Δεν έχουν συνηθίσει αυτοί οι άνθρωποι να πάνε από λιμάνι σε λιμάνι και κάθε μέρα να έχουν άλλες απαιτήσεις. Τους φαίνεται περίεργο και πρέπει όλα αυτά να συντονιστούν. Πρέπει η λιμενική πολιτική να αλλάξει από το Υπουργείο και αυτό προσπαθούμε εμείς μέσω της Επιτροπής.